Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε από ένα πίνακα τριών στυλών που έχει τρεις διαφορετικές τιμές, είδη τιμών, να δημιουργήσουμε μια γραφική παράσταση δύο αξώνων. Χρειαζόμαστε μια γραφική παράσταση δύο αξώνων, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι η στήλη με τις τιμές του χρόνου και εδώ έχουμε κάνει μετρήσεις σε ένα πείραμα που κάναμε εδώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που δοκιμάζαμε μια μάζα δοκιμής, η οποία την ακτινοβολούσαμε ηλεκτρομαγνητικά και θέλουμε να δούμε τις διαφορές του βάρους και επίσης και να πάρουμε ταυτόχρονα και τιμές σε πραγματικό χρόνο θερμοκρασίας για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα δεδομένα της θερμοκρασίας με τις μετρήσεις βάρους που κάνουμε σε μια ζυγαριά ακριβίας που έχει ακρίβεια χιλιοστό του γραμμαρίου, ένα μιλιγκράμμ δηλαδή. Πιστεύω ότι έχετε μάθει αυτά όλα στη φυσική. Εδώ λοιπόν έχουμε το πίνακα των τριών στυλών με τις τιμές μας. Εδώ πέρα είναι οι τιμές του χρόνου σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα. Εδώ είναι μετρήσεις θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου και εδώ πέρα σε αυτή εδώ πέρα τη στήλη έχουμε τις μετρήσεις σε μιλιγκράμμ. Εδώ δηλαδή που λέμε 43.467 μιλιγκράμμ, χιλιοστά του γραμμαρίου, δηλαδή αλλιώς 43,467 γραμμάρια. 43,467 γραμμάρια. Εντάξει. Πώς γίνεται λοιπόν, είναι πολύ απλό. Παίρνουμε τις τιμές που μας ενδιαφέρουν μαζί με τις ονομασίες τους, που είναι αυτά εδώ πέρα, οι ονομασίες των στυλών. Τα μαρκάρουμε, αριστερό κλικ πατημένο, μέχρι εδώ που τελειώνει ο πίνακας. Και συνέχεια πηγαίνουμε στο μενού εισαγωγή και πηγαίνουμε εδώ που είναι γραφικές παραστάσεις, τα είδη των γραφικών παραστάσεων, πίτα, στήλη, ράβδος. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα μια γραφική παράσταση χύψη, άρα πάμε γραμμή και διαλέγουμε το πρώτο που είναι το πιο γενικό. Υπάρχουν και άλλα είδη γραμμών. Είπαμε ότι να αφήσουμε τον δείκτη του ποντικού εδώ πέρα πάνω να ηρεμήσει. Μας πετάει μια λεζάντα όπου μας λέει ακριβώς, μας δίνει ειδικές πληροφορίες για αυτή την επιλογή. Εμείς λοιπόν πάμε εδώ πέρα στην πρώτη επιλογή, κάνουμε κλικ και βλέπουμε ότι μας την έχει δημιουργήσει. Εδώ μόλις γίνει σταυρός, κρατάμε αριστερό κλικ πατημένο και σέρνουμε τη γραφική παράσταση εδώ στον ειδικό χώρο που έχουμε δημιουργήσει. Από εδώ μεγαλώνουμε τη γραφική παράσταση, πατώντας το αριστερό κλικ και το κρατάμε. Και βλέπουμε ότι μας έχει δημιουργήσει μια μπλε γραφική παράσταση, που είναι η θερμοκρασία, είναι τα δεδομένα αυτής της στήλης εδώ πέρα. Και μια, ας το πούμε, mauve, magenta, πώς θέλετε να το πούμε. Έτσι, αυτό το χρώμα εδώ πέρα που είναι τα δεδομένα τα δεδομένα του βάρους που πήραμε από τις μετρήσεις μας. Εντάξει. Ωραία, βλέπουμε όμως ότι αυτά δεν μας λένε πολύ, γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι οι τιμές εδώ πέρα είναι της τάξης των χιλιάδων και εδώ πέρα είναι απλώς μερικές δεκάδες. Οπότε δεν μπορούμε να πετύχουμε την ανάλυση που θέλουμε στην γραφική παράσταση και ουσιαστικά οι γραφικές παραστάσεις είναι μια ευθεία. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν. Διαλέγουμε και προσέξτε, πρέπει να κάνετε ακριβώς τα κλικς και τα βήματα που λέμε εδώ πέρα, γιατί αλλιώς δεν θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε. Κάνουμε κλικ σε μια γραφική παράσταση. Δεν παίζει σημασία. Εντάξει, σε μια από τις δύο. Την play ή την κόκκινη, πορτοκαλί, μοβ, εντάξει. Και στη συνέχεια πάμε εδώ στο μενού μορφή, από εδώ πάμε στο μενού επιλογή μορφής και εδώ κάνουμε κλικ στο δευτερεύον άξονα, γιατί θέλουμε, είπαμε, δύο άξονες ψη, έτσι, και κλείσιμο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι εμφανίστηκαν όντως οι δύο γραφικές παραστάσεις που θέλουμε, γιατί έκανε αυτόματα το Excel διαβάθμιση στην κλίμακα, ώστε να γίνουν ορατές και οι δύο γραφικές παραστάσεις. Και βλέπουμε ότι με μπλε λοιπόν είναι αυτή η γραφική παράσταση, είναι τα σημεία της θερμοκρασίας που πήραμε από τις μετρήσεις. Εδώ ο πρώτος άξονας ψ είναι ο άξονας με των θερμοκρασιών, 0 βαθμούς Κελσίου, 5, 10, 15, 20 και 25, 30. Βλέπουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια του πειράματος, την θερμοκρασία την πήραμε με μια ειδική συσκευή επαγγελματική, θερμοζεύγος λέγεται, ψηφιακό θερμόμετρο θερμοζεύγους, το οποίο στην ουσία
Μετρήσαμε μέσα ακριβώς τη μάζα δοκιμής στη θερμοκρασία με αυτό το ειδικό επιστημονικό εργαλείο ακριβίας και βλέπουμε λοιπόν τη θερμοκρασία ότι ανέβηκε από 20 και κάτι κοντά στους 25 βαθμούς και εδώ η MOV γραφική παράσταση είναι η μετρήση βάρους που πήραμε. Ταυτόχρονα λοιπόν με την άνοδο της θερμοκρασίας βλέπουμε ότι έχουμε και μια πτώση του βάρους στη μάζα δοκιμής που είχαμε για το πείραμά μας. Ωραία. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτός ο άξονας χ είναι ο άξονας του χρόνου όπου φαίνονται οι ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα καθώς κυλούσε ο χρόνος του πειράματος. Βασικό πρέπει να πούμε ότι όποια στήλη, όποια είδη τιμών θέλουμε να βάλουμε στον άξονα χ, πρέπει η πρώτη στήλη του πίνακά μας, με το πίνακα τιμών, να είναι αυτός ο άξονας. Δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε τον χρόνο στον άξονα χ, πρέπει η πρώτη στήλη να είναι οι τιμές του χρόνου. Αν θέλαμε να βάλουμε τις τιμές θερμοκρασίας σαν άξονα χ, πρέπει να βάλουμε σαν πρώτη στήλη τιμών τις τιμές θερμοκρασίας. Αντί για εδώ που είναι ο χρόνος, έπρεπε να ήταν οι τιμές θερμοκρασίας, αυτό εδώ οι μπλε τιμές. Και το καθεξής, εντάξει. Αν θέλαμε να βάλουμε σαν άξονα χ τις τιμές του βάρους, θα βάζαμε σαν πρώτη στήλη στον πίνακά μας αυτή τη στήλη με τις τιμές του βάρους. Επίσης, μετά που βάζουμε τις τιμές, βλέπετε ότι οι τιμές εδώ πέρα είναι περίεργες, 17.02, δευτό. Αυτό πώς γίνεται? Προτού ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, να βάλουμε τις τιμές, μαρκάρουμε τον πίνακά μας εδώ πέρα και κάνουμε τώρα δεξί κλικ πάνω στο μαρκαρισμένο με τις τιμές, έτσι, μορφοποίηση κελιών και στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει πάμε στην καρτέλα αριθμός και επιλέγουμε ώρα. Εντάξει, μπορούσε να ήταν ημερομηνία, αυτό είναι το είδος των δεδομένων και από εδώ επιλέγουμε συγκεκριμένα τι θέλουμε. Να είναι αυτή η μορφή, να λέει ας πούμε μετά μεσημβρίας, προμεσημβρίας ή απλώς που είναι 12 ώρη βάση του χρόνου ή να είναι 24 ώρη βάση αυτή τη μορφή, 13 και 30 κτλ. Εντάξει. Και κάνουμε OK. Εντάξει. Αυτό λοιπόν μας βάζει εδώ πέρα τις τιμές που θέλουμε σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Επίσης, τιμές εδώ που θα βάλουμε, εδώ τώρα μπορούμε να τις έχουμε γράψει εξ αρχής. Εντάξει. Αν θέλουμε να έχει δεκαδική απεικόνηση, μαρκάρουμε τις τιμές, κάνουμε δεξί κλικ, μορφοποίηση κελιών και πάμε πάλι στην καρτέλα αριθμός και εδώ διαλέγουμε κατηγορία, όχι γενική που δεν έχει υποδιαστολή, διαλέγουμε την κατηγορία αριθμός και εδώ ορίζουμε πόσα δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή θέλουμε. Εμείς για το σκοπό τώρα το δικό μας θέλαμε μόνο ένα δεκαδικό στην απεικόνηση της θερμοκρασίας. Εντάξει. Και OK. Αν θέλαμε δύο δεκαδικά, θα βάζαμε δύο δεκαδικά εδώ πέρα. Εντάξει. Αν τώρα εδώ κάνουμε με δύο, θα δείτε ότι έχει δύο δεκαδικά. Εντάξει, εμείς τώρα θέλουμε ένα, οπότε πάμε, κάνουμε ανέρεση του βήματος που κάναμε μόλις τώρα. Εντάξει. Και εδώ είναι τώρα τα γραμμάρια. Επειδή πολλές φορές θέλουμε τα δεδομένα μας να πάνε στο εξωτερικό για κάποιο λόγο, κάποια δημοσίευση, δεν θα βάλουμε τώρα, θα του πούμε, δεν θα βάλουμε εδώ πέρα τίποτα, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι στην Ελλάδα η υποδιαστολή είναι με κόμμα, ενώ στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στις αγγλόφωνες χώρες η υποδιαστολή είναι με τελεία. Για να μην αποφύγουμε λοιπόν πολλά προβλήματα, γιατί εδώ πέρα βλέπετε η μονάδα που χρησιμοποιούμε είναι μιλιγκράμ. Το αφήνουμε όπως έχει, 43.459 κτλ. Και εδώ δηλαδή στην μορφή που θα επιλέξετε, στη μορφοποίηση κελιών, θα βάλετε λοιπόν γενική μορφή που δεν έχει καθόλου δεκαδική διαβάθμιση. Ωραία. Εδώ είχαμε πει λοιπόν επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε τις μορφοποιήσεις, άλλες, στοίχη στο κέντρο, στοίχη στο μέσο. Έτσι, εδώ σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε την κελιά για να μπορεί σιγά σιγά να προσαρμόζεται κάθε φορά να μην κόβεται η γραμμή εδώ πέρα η λέξη που γράφουμε, μπορούμε να κάνουμε εδώ μορφοποίηση κελιών και να κάνουμε στοίχηση, να κάνουμε αυτόματη προσαρμογή ή αναδίπλωση κειμένου που προσαρμόζει κάθε φορά το κελί, το κείμενο μέσα στο κελί. Όσο και μικρότερο λοιπόν γίνεται το κελί, βλέπουμε ότι μικραίνουν τα γράμματα εδώ πέρα ώστε να χωρέσουν στο κελί. Βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό συνέχεια, γιατί μετά τα γράμματα γίνονται πολύ μικρά.
Εδώ είναι οι χρωματισμοί, αν θέλω να βάλουμε κάποιο χρωματισμό, μορφοποίηση κελιών, τα έχουν πει όλα αυτά σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι, εδώ το γέμισμα λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε το χρώμα που θέλουμε και το καθεξής. Εντάξει. Αλλά ας το αφήσουμε όπως ήταν πριν. Ας συγκεντρωθούμε πάλι στη γραφική μας παράσταση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, μπορούμε ας πούμε φερρυπίν να μην εδώ πέρα αυτός ο πίνακας εδώ πέρα τιμών μπορούμε να μην θέλουμε να πηγαίνει μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, ούτε μας χρειάζεται. Άρα τι κάνουμε, επιλέγουμε το πίνακα, κλικ εδώ στο πίνακα, στον άξονα, και αφού κάνουμε, επιλέγουμε, κάνουμε μετά δεξί κλικ και πάμε εδώ πέρα που λέει μορφοποίηση άξονα. Έτσι είπαμε, τον επιλέγουμε με αριστερό κλικ και μετά κάνουμε δεξί κλικ και από εκεί επιλέγουμε τη μορφοποίηση άξονα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι αυτόματα γνωρίστε οι τιμές του άξονα, η μέγιστη και η μεγαλύτερη. Εδώ μπορούμε λοιπόν εμείς εδώ στο μέγιστο να μην το πούμε καν το αυτόματα, αλλά μπορούμε να το πούμε καν το σταθερό και θέλουμε μια θερμοκρασία όχι 30 βαθμούς, αλλά 26 φερρυπίν. Εντάξει. Τα άλλα μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μας χρειάζεται για την ώρα και αυτά θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Εντάξει. Κλείσιμο. Άρα λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι η θερμοκρασία πήγε 26 βαθμούς, είναι το ανώτατο, και αντίστοιχα προσαρμόστηκε και η γραφική παράσταση της θερμοκρασίας. Μπορούμε να συνεχίσουμε και για τις χαμηλότερες τιμές, να μην θέλουμε να ξεκινάει από 0 βαθμούς. Εντάξει, να το πούμε εδώ πέρα λοιπόν μορφοποίηση άξονα, με δεξί κλικ πάλι, και να πούμε εδώ ότι η ελάχιστη τιμή δεν θέλω να είναι 0 βαθμούς, αλλά θέλω, ξέρω εγώ, να είναι περίπου 10 βαθμοί. Να ξεκινάει από 10 βαθμοί ο άξονας, ο ψ1. Εντάξει, οπότε βλέπετε κατευθείαν ότι αυξήθηκε κατά ύψος η γραφική παράσταση της θερμοκρασίας, γιατί τώρα η θερμοκρασία μας ξεκινάει από 10 βαθμούς και όχι 0 βαθμούς. Εντάξει. Ανέρεση. Και άλλο ένα βήμα ανέρεση. Εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άξονα τον ψ2, που είναι ο άξονας του βάρους, που είναι αυτή η μοβ γραφική παράσταση που λέει εδώ πέρα. Εντάξει. Και αυτή ομοίως μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εδώ κλικ στον άξονα αυτό, να κάνουμε δεξί κλικ, να κάνουμε μορφοποίηση άξονα και από εδώ να επιλέξουμε μια άλλη διαβάθμιση μέγιστης ελάχιστης τιμής, η μονάδα που χρησιμοποιείται. Ας πούμε φερρυπίν εδώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλω να ανεβαίνει ανά 5, έτσι. Βλέπετε εδώ πάει 40, 45, 50, 55. Να έχω μια άλλη διαβάθμιση. Μπορώ να του πω ότι εγώ θέλω να ανεβαίνει εδώ σταθερό κατά 2 φερρυπίν. Κατά 2 μονάδες κάθε φορά. Εντάξει. Οπότε βλέπετε εδώ ότι άλλαξε η διαβάθμιση. Okay. Τώρα, συνήθως κάνουμε και διαβαθμίσεις εδώ πέρα, κάνουμε διασταυρώσεις γραμμές πλέγματος, το λέμε αυτό, γραμμές πλέγματος, για να γίνει πιο, αν κάποιος θέλει να πάει να δει συγκεκριμένα κάποια τιμή στην γραφική παράσταση, να μπορεί εύκολα να πάει με το μάτι να τη βρει. Αυτό πώς το κάνουμε, πάμε εδώ, πάμε στο εξοικονόμηση στον άξονα, κάνουμε κλικ στον άξονα, δεξί κλικ, και λέει εδώ πέρα προσθήκη κυρίων γραμμών πλέγματος. Εντάξει. Και μας έβαλε επιπλέον γραμμές. Αυτό δηλαδή είναι γραμμές μεταξύ 54, 56, 58, 60. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε και ενδιάμεσα, δηλαδή θέλουμε και ένα πλέγμα που δείχνει τη τιμή, ας πούμε μεταξύ εδώ πέρα 58 και 60, θέλω να έχω και μια γραμμή που να δείχνει τιμή 43, 59. Εντάξει, αυτό τι κάνουμε λοιπόν. Κάνουμε δεξί κλικ εδώ. Και πάμε και λέμε ότι θέλουμε και τις δευτερεύουσες γραμμές. Οπότε τώρα έγινε πιο αναλυτική, πιο εύκολα να μπορούμε να βρούμε τις ακριβές τιμές στην γραφική μας παράσταση. Ομοίως μπορούμε να κάνουμε και για τον άξονα Χ, που είναι οι τιμές του χρόνου. Δεξί κλικ, προσθήκη κύριων γραμμών πλέγματος. Εδώ λοιπόν πάει εδώ αναλεπτό. Αλλά μπορούμε να του προσθέσουμε και ενδιάμεσα γραμμές, ανά μισό λεπτό, οι δευτερεύουσες γραμμές. Δεν το κάνουμε όμως τώρα αυτό, γιατί μετά παραγίνεται το πλέγμα, έτσι, και είναι πολύ δύσκολο να αναγνωστεί μετά η γραφική παράσταση. Okay. Ναι. Λοιπόν,
Αυτά είναι, αυτό είναι το βασικό, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια γραφική παράσταση από ένα πίνακα τιμών δύο αξώνων ψ και μπορούμε να τελειώσουμε με κάποια έτσι καλοπιστικά, ας το πούμε, στοιχεία μπορούμε να προσθέσουμε στην γραφική μας παράσταση, ώστε να γίνει λιγάκι πιο εμφανίσιμη η παρουσία της. Δεν είναι ουσιαστικά, αλλά καμιά φορά και το εφέ είναι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο. Τι κάνουμε για να κάνουμε τον καλοπισμό της γραφικής μας παράστασης, κάνουμε κλικ στη γραφική παράσταση. Τώρα παίζει σημασία αυτό, πάμε εδώ ακριβώς στην άκρη της γραφικής, στο περίγραμμα της γραφικής παράστασης και κάνουμε δεξί κλικ. Εντάξει, και πάμε τώρα εδώ που λέει μορφοποίηση περιοχή γραφήματος. Εδώ τώρα έχουμε διάφορα, μπορούμε να, άμα θέλετε, να αλλάξουμε, να γεμίσουμε με κάποιο χρώμα τη γραφική μας παράσταση ή μπορεί και κάποια έτοιμα στυλ που έχει εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό το εφέ εδώ πέρα, το repeat. Μπορούμε επίσης να πάμε εδώ να βάλουμε στρογγυλεμένες γωνίες και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Για αυτές οι γωνίες εδώ πέρα να στρογγυλέψουν. Που είναι αυτό το εφέ εδώ. Εντάξει, είναι αυτό το εφέ εδώ πέρα, η στρογγυλοποίηση που κάνει. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε μια γραμμή γύρω-γύρω. Χρώμα περιγράμματος. Στυλ περιγράμματος. Εδώ μπορούμε να αυξήσουμε το πάχος. Το στεφάνι που κάνει γύρω-γύρω. Εντάξει. Και το χρώμα του περιγράμματος. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα χρώμα. Μπλε αφαιρετήν. Είναι αυτό το μπλε εδώ πέρα, αν θέλουμε τώρα να αυξήσουμε το πάχος του. Εντάξει, πάμε εδώ. Στο στυλ προγράμματος, εδώ πέρα το κάνουμε. Αυξάνουμε εδώ το πάχος. Εντάξει, βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αυξήθηκε το περίγραμμα. Και τέλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό εφέ, έτσι, που αρέσει πολύ, είναι να προσθέσουμε μια τρισδιάστατη σκιά. Το οποίο κάνουμε εδώ πέρα, πάμε μορφοποίηση, περιοχή γραφήματος και πάμε στη σκιά και από εδώ το πιο σημαντικό είναι να διαλέξουμε καταρχήν προς τα πού πέφτει η σκιά. Συνήθως αυτό εδώ κάτω δεξιά γωνία είναι, έτσι, είναι πολύ καλό και επίσης να αυξήσουμε, πολύ σημαντικό, την απόσταση που θα φαίνεται η σκιά, έτσι, που δίνει την εντύπωση ότι το αντικείμενό μας είναι, που είναι γραφική παράσταση, είναι σε κάποιο ύψος, ότι έχει ξεκολλήσει από την οθόνη και είναι σε κάποιο ύψος και γι' αυτό ρίχνει μια σκιά κάτω. Εντάξει, που είναι αυτό το εφέ εδώ πέρα, πολύ ωραίο και πολύ επαγγελματικό. Λοιπόν, πιστεύω αυτό το μάθημα να το βρήκατε διασκεδαστικό. Δεν ήθελα να δώσω μεγάλη έκταση τώρα και να μπω σε λεπτομέρειες. Περάστε όμορφα τον υπόλοιπο χρόνο σας και δημιουργικά και μείνετε ασφαλείς και υγιείς και ιδίως τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ιδίως τους γυριότερους συγγενείς σας και θα τα πούμε όποτε ανοίξουμε ξανά. Γεια σας, παιδιά.